Ερωτηματικά προκαλεί η τοποθέτηση του τουρκοκύπριου ακαδημαϊκού Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, που έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής, για την απόφαση της 26ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη λεγόμενη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ αφού τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπροσωπείται από 6 ευρωβουλευτές και ο ίδιος θα εκπροσωπεί τον κυπριακό λαό στο σύνολό του, τόνισε πως σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ θα επιδιώξει να φέρει τις δύο κοινότητες πιο κοντά με βάση την απόφαση της 26ης Απριλίου. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα να τερματιστεί η απομόνωση αμπάργου των Κυπριακών. Αυτό που υπήρχε και υπάρχει ως απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικαλώ ξανά αυτή την απόφαση της 26 Απριλίου του 2004 είναι να έρθουν πιο κοντά Τουρκοκύπροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έρθουν και πιο κοντά οι δύο κοινότητες. Γι' αυτό θα δώσω μεγάλη σημασία σε χαμηλής πολιτικής προσέγγισης και συμφιλίωσης μεταξύ δύο κοινότητων. Άντρος Κυπριανού και Νιαζί Κιζίλγιουρεκ διαβεβαίωσαν πως δεν θα υπάρξει γκρίζο στην μεταξύ τους συνεργασία στην Ευρωβουλή. Έχουμε και τη βούληση και τη θέληση να εργαστούμε για την επιτυχία αυτής της συνεργασίας. Και θέλουμε αυτή η συνεργασία την οποία ξεκινήσαμε να καταστεί σε έναν πραγματικά ιστορικό γεγονός που θα κάνει το μέσο σε ό,τι αφορά την ιστορία και την προοπτική της χώρας και του λαού μας. Δεν θα λύσουμε το Κυπριακό στην Ευρωβουλή, τόνισαν και οι δύο άντρες.